Χαίρετε κυρίε και κύριοι, η ΕΡΤ στην τελική ευθεία για τι εκλογέ παρουσιάζει τι θέσει και τα προγράμματα των μικρότερων κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο μα στι 21 Μαου. Μαζί μα στο στούντιο βρίσκεται ο εκπρόσωπο τύπου και υποψήφιο στην περιφέρεια Ανατολική Αττική, ο κύριο Σταύρο Κέβος. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν, ε, ε, είστε εκπρόσωπο τύπου τη ΟΚΔΕ, είναι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδα, μία μαρξιστική οργάνωση όπω διαβάζω εδώ, που παλεύει για τα συμφέροντα τη εργατική τάξη. Θα ήθελα να μα πείτε, να μα δώσετε τι βασικέ αρχέ τη οργάνωση, κύριε Σχεύου. Πολύ συνοπτικά, η ΟΚΔΕ έχει μία μεγάλη ιστορία στο εργατικό κίνημα τη χώρα μα. Ε, η ίδρυσή της είναι παλιά και έχει συμμετάσχει σε όλες τις κορυφές ε, στιγμές του εργατικού και επαναστατικού κινήματος, όπως ε, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, στους μεγάλους αγώνες μεταπολίτευσης, τους πιο σύγχρονους βέβαια αγώνες ε, ενάντια στα μνημόνια, τον νεοφιλευθερισμό, τον πόλεμο και ούτω καθεξής. Ε, όπως είπατε, είμαστε μια επαναστατική μαρξιστική οργάνωση, ανήκουμε στο ιστορικό ρεύμα, τη ε, Τέταρτης Τέταρτη Διεθνού, που με απλά λόγια σημαίνει ε, αυτών των επαναστατών κομμουνιστών που σήκωσαν ε, το ανάστημά του στην επικράτηση του Σταλινισμού. Ε, με αυτές τι αρχές ε, παλεύουμε ε, και θα πούμε και περισσότερα για την, ε, το σημερινό αγώνα μας σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν με βάση τα. Ε, δεδομένα, με βάση τα δεδομένα και την πολιτική περίοδο έτσι, που διανύουμε, ε, θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτάσεις σας για να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ε, σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο εργαζόμενος, που αντιμετωπίζει σήμερα ε, ο ελληνικός λαός. Ναι, πρέπει καταρχάς να βάλουμε ένα κάδρο, ένα πλαίσιο για το τι γίνεται με αυτές τις εκλογές, ναι. ε, για να φτάσουμε και σε αυτό. Ε, σήμερα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ από κοντά και το ΠΑΣΟΚ ε, θέλουν να ξεχάσουμε το μαζικό έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Για μας όμως και νομίζουμε για τους εργαζόμενους και τα αυτοχαλαϊκά στρώματα ρίχνει βαριά τη σκιά του αυτό το γεγονός. Ε, έγιναν μεγάλες κινητοποίησει, είχαμε μια κοινωνική έκρηξη, εκατοντάδε χιλιάδες κόσμου στο δρόμο και αυτό έφερε στην επιφάνεια μια μαζική απόρριψη όλου του επίσημου σκηνικού. Ε, αυτό το πράγμα... Εννοείται των κομμάτων εξουσίας. Γενικά όλου του επίσημου σκηνικού Μάλιστα. και των κομμάτων εξουσίας και των θεσμών... Του πολιτικού σκηνικού. Και τα λοιπά, ναι. Και, και των θεσμών και γενικά πώς Μάλιστα. λειτουργεί όλο το σύστημα σε όλες τις, τις πτυχές του. Ε, με αυτή την έννοια σε αυτές τις εκλογές εμείς λέμε ότι καταρχάς ε, πρέπει να μην επιτρέψουμε η ε, εργαζόμενη να παιχτεί αυτό το σενάριο τη λεγόμενη σταθερότητα που όλοι και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά το ΠΑΣΟΚ, ο καθένα με τη δική του κυβερνητική πρόταση προσπαθούν να δώσουν σαν μία λύση. Σταθερότητα σημαίνει η συνέχιση τη ίδια και χειρότερη πολιτική, την ακρίβεια, τη φτώχεια, τη ιδιωτικοποίηση, την καταστολή και ακόμα ακόμα, τελευταίο αλλά όχι σε σημασία, τη φιλοπόλεμη συμμετοχή και πρόσδεση στα σχέδια, τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή μα. Επομένως, καταρχάς, για να βάλω και μια αφετηρία στην ερώτησή σας, ο αγώνας ξεκινάει από το κάλεσμα να καταδικαστεί μαζικά όλο αυτό το επίσημο σκηνικό, να κάνουμε αδύναμη κάθε επόμενη κυβερνητική λύση που θα επιδιωχτεί να στηθεί και αυτό να είναι ένα εφαλτήριο για τους εργαζομένους και την νεολαία να περάσουν στην αντεπίθεση με ακόμα πιο ισχυρούς αγώνες. Ε, πρώτα πρώτα πρέπει να καταδικαστεί μαζικά και να απαλλαγούμε σαν εργαζομένοι και νεολαία από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε, αυτός και η κυβερνητική ομάδα του και όλο το, το επιτελείο του ε, δεν έχουν συγκεντρώσει άδικα ε, το μίσος ε, των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Μαζί με το άριστη ε, τους έχει ε, δοθεί και το προσωνύμιο άχρηστη και ακόμα πιο βαριές ε, εκφράσεις. Το ουσιαστικό είναι καμώνονται του κεντρώου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακραίοι στην ταξική λύσα με την οποία έπεσαν πάνω στου εργαζόμενου και την νεολαία. Λεϊλάτισαν το δημοσιοχρήμα, ξεπούλησαν τα πάντα χωρί να σταματήσουν ακόμα και μπροστά στο νερό και στα ε, νοσοκομεία για τα καρκινοπαθή παιδιά. Και την ίδια στιγμή ε, τροφοδοτούν με δισεκατομμύρια δωρεάν κρατικού χρήματο ε, τους καπιταλιστές και τους πλούσιους όπω για παράδειγμα μέσα από το Ταμείο ε, Ανάκαμψη. Ε, έφεραν στην επιφάνεια φιλοβασιλικούς, φιλοχουντικούς ε, πρόσωπα και λογικέ από τις πιο μαύρες σελίδε της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ε, και όχι μόνο αυτό, κλείνουν με ευχαίρεια το μάτι σε διάφορα αφινιασμένα εθνικιστικά και ακροδεξιά μορφώματα, ψάχνοντας ε, πολιτική υποστήριξη ή δεκανίκια. Ε, δεν έχουν ουσιαστικά να διζηλέψουν τίποτα από μια ακροδεξιά... Η ατζέντα τους, αυτό που λένε νόμος και τάξη, μια διαρκή στρατηγική ένταση, δηλαδή με απλά λόγια, η καταστολή, η αστυνομοκρατία, τα πογκρόμενα ενάντια σε διαδηλωτέ και ε, αγωνιστέ, οι ρατσιστικέ και κρατικέ δολοφονίες μεταναστών, προσφύγων, Ρωμά, ε, έχουν γίνει πραγματικά ένα σήμα κατά τεθένα αυτή τη κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, για να κλείσω εδώ για αρχή, ε, εάν. Ε, μπορέσει ο Κυριάκο Μητσοτάκη που με μια έπαρση Λουδοβίκου διεκδικεί μια νέα αυτοδυναμία να το επιτύχει, αυτό θα είναι καταστροφικό για του εργαζόμενου και την νεολαία. Και πρέπει πραγματικά να του φράξουμε το δρόμο. Ο αγώνα ξεκινάει από αυτό. Για να πούμε μετά και για τα υπόλοιπα. Ωραία. Και να δούμε λοιπόν αυτό που λέτε, πώ μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αυτό βασίζεται σε. διαβάζοντα ε, ε, και αυτά τα οποία λέτε βασίζεται σε μια επαναστατική διάθεση, έτσι. Πρέπει ο κόσμος να επαναστατήσει, πρέπει να βγει στους δρόμους, πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε κινηματική λογική. Υπάρχει αυτό στην ελληνική κοινωνία, γιατί βλέπουμε ότι γενικά η λογική του κινήματος έχει υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν σηκώνεται εύκολα από τον καναπέ του, δεν βγαίνει εύκολα στους δρόμους. Αναφερθήκατε στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών, έτσι, σε αυτό το πολύ την πολύ μαύρη σελίδα θα προσθέσω εγώ. Ε, αυτό που ζήσαμε και νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες ε, το βιώσαμε με αυτά τα πολύ αρνητικά συναισθήματα για αυτό που συνέβη και με την οργή που ενδεχομένως έτσι καταγράφηκε, το ζήσαμε. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν αντιδράσεις το πρώτο χρονικό διάστημα τις πρώτες εβδομάδες, αλλά από εκεί και πέρα... Και μέχρι να συμβεί δυστυχώ αυτό το τραγικό περιστατικό, δεν βλέπουμε ότι ο κόσμο έχει διάθεση να βγει στου δρόμου, κύριε Σκεύα. Γιατί ε, συμβαίνει. Δεν, αυτό? Είναι, δεν είναι καθόλου έτσι. Υπάρχουν πολλοί αγώνε, ε, δεν βρίσκουν το χώρο του σε κανένα από τα ΜΜΕ. Αγώνε οι οποίοι μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια είχαν αρχίσει να πυκνώνουν, χωρίς να λέμε ότι είχαν φτάσει στο πιο ικανοποιητικό επίπεδο. Δηλαδή τελείω ενδεικτικά οι αγώνε των τελειωτεράδων, των διανομέων mm -hmm. που διεκδίκησαν και επέβαλαν σε κάποιο βαθμό ε, εργατικά δικαιώματα, οι αγώνε, για παράδειγμα, των νοσοκομιακών ε, για την υπεράσπιση τη δημόσια υγεία ενάντια στο διαρκέ ξεπούλημα τη, οι αγώνε των εκπαιδευτικών ε, ενάντια στην αξιολόγηση, που αξιολόγηση σημαίνει δηλαδή ε, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου ε, σχολείου, οι αγώνε τη νεολαία που έβαλε και ένα stop, ένα νικηφόρο στόπ στην προσπάθεια να φυτευτεί η πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στις σχολές και πολλά πολλά ακόμα, δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα να πούμε πολύ περισσότερα. Υπάρχει κινηματική λογική, το θέμα είναι πώς αυτό το πράγμα θα αναπτυχθεί και θα μπορέσει να επιβάλλει το δίκιο του. Εδώ όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μία παρένθεση. Ε, για να αρχίσει αυτή η συζήτηση πραγματικά και γίνεται αυτή η συζήτηση μέσα στους εργαζόμενους και τους νέους που αγωνίζονται ε, είναι ένα δεύτερο βασικό καθήκον μας στις εκλογές, όχι μόνο της ΣΟΚΔΕ, πλατιά των εργαζόμενων και νέων να πούμε και ένα καθαρό όχι στην τεράστια απάτη του ε, ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα και σε αυτό το σχέδιο που προτάσει της ε, ΔΗΘΕΝ, θα εξηγήσω δηλαδή γιατί προοδευτικής ε, ε, διακυβέρνησης. Mm. Ε, δεν σβήνει η... το τσαλαπάτημα της λαϊκής βούλησης ε, τον Ιούλιο του 2015 στο δημοψήφισμα. Είναι μία από τις πιο βάναυσες αντιδημοκρατικές πράξεις που καταγράφονται στην ιστορία. Δεν σβήνει το τρίτο μνημόνιο που ήταν πραγματικά ένα τέρας φορολεηλασίας, ιδιωτικοποιήσεων, ε, έφερε τα φαντς να πέσουν πάνω στα λαϊκά σπίτια. Και με αυτά τα πολιτικά εγκλήματα που έγιναν με ένα αριστερό σε εισαγωγικά προσωπείο, δυστυχώ άνοιξε και ο δρόμο για να μπορέσει να έχει μια τετραετία σκληρή αντεργατική και αντιλαϊκή διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι βλέπουμε σήμερα, Ο Αλήξη Τσίπρα ε, τάζει ξανά τα πάντα. Για παράδειγμα, ότι θα φέρει το νερό πίσω στο δημόσιο, δεν τολμάει βέβαια να πει τα τρένα, γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για. Σκηνή, και το λέει αυτό η ίδια πολιτική δύναμη και ο ίδιος επικεφαλής, ο οποίος ολοκλήρωσε το ξεπούλημα της ΤΡΕΝΟΣΕ και της ΔΕΗ. Έκανε το υπερταμείο ε, τσιφλικά της δημόσιας περιουσίας. Υποθήκευσε τα πάντα σε αυτή τη χώρα στην, ανα, στην αποπληρωμή του χρέους για δεκαετίες. Ε, δηλαδή, α, εδώ πραγματικά ταιριάζει το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, ως εδώ, ως εδώ δηλαδή με αυτή την τεράστια απογοήτευση που έσπηραν στους εργαζόμενους και την νεολαία και την τεράστια ζημιά που έκαναν στους αγώνες. Με αυτή την έννοια, ε, το σχέδιο της λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης είναι τελείως καλπικό, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμά μου είναι κοστολογημένο, που τι μήνυμα δίνει απέναντι στους καπιταλιστές και τους πλούσιους, θα είμαι ο πιο ακίνδυνος και ο πιο φρόνιμος διαχειριστής, αν μου δώσετε την έγκρισή σας. Άλλωστε, για να κλείσω λίγο αυτό το κομμάτι, ε, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τα ψηφοδέλτιά του δεν είναι γεμάτα μόνο με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι γεμάτα και με τους δικούς σου, τους δικούς του άριστους και επιχειρηματίες. Επομένως, επίσης μία προσπάθεια ε, προοδευτικής διακυβέρνησης θα είναι καταστροφική, όπως και αυτή η διαβόητη λογική του μικρότερου κακού, το οποίο πάντα και αποδεδειγμένα, και αυτό το έχουμε ζήσει στο πετσί οδηγεί στο μεγαλύτερο. Άρα δηλαδή, με βάση την προσέγγιση σας στα δύο ουσιαστικά ε, μεγάλα κόμματα, στο, στο δίπολο μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, το αποτέλεσμα της κάλπης των εκλογών θα είναι καταστροφικό ούτως ή άλλως. Στο επίπεδο που η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα «Ποια κυβέρνηση θα έχουμε, αυτοδύναμη ή ασυνδυασμού», πράγματι αυτή η Ε, πραγματι είναι αδιέξοδη ή με την πολιτική έννοια έτσι, για τους εργαζόμενους και την νεολαία που δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτό. Το πραγματικό ερώτημα ε, είναι αυτό που θέσατε πριν, είναι ότι πώς μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος για να επιβεβαιώσει το, το δίκτυο των εργαζομένων και της νεολαίας με αγώνες. Ναι. Ε, θα έρθουμε σε αυτό. Υπάρχει απλή αναλογική, αλλά επειδή θέσετε τώρα, ε, έτσι, δώσατε αυτό το... Αυτό αφορά και τα μικρότερα κόμματα. Βεβαίως, Βεβαίως, γι' αυτό το λέω. Επειδή ακριβώς υπάρχει η απλή αναλογική που δίνει τη δυνατότητα και στα μικρότερα κόμματα να κάνουν έναν αγώνα και να πετύχουν ένα στόχο, ε, ανάμεσα σε μια κυβέρνηση αυτοδυναμία και σε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη και σε μια κυβέρνηση συνεργασία, Εσείς θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο, δηλαδή είναι το ίδιο καταστροφικό, ή θεωρείτε ότι σε μια κυβέρνηση συνεργασία υπάρχουν μεγαλύτερε δυνατότητε να, να, να ληφθούν κάποιε αποφάσει σε πιο θετική κατεύθυνση για του εργαζόμενου. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ε... Ξαναλέω, ε, αυτή η συζήτηση με την έννοια των καλπών που έχουμε μπροστά μας ναι. στις 21 Μαΐου ε, δεν έχει λύση. Δεν έχει λύση ευνοϊκή για ναι. τους εργαζόμενους και την νεολαία. Είναι ένα παιχνίδι στημένο με την ε, πολιτική έννοια. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Ναι, για να προκαλέσω και λίγο τη συζήτηση και να πάμε στην ουσία στα αιτήματα, στους αγώνες, στη στάση ναι. των κομμάτων της υπόλοιπη αντιπολίτευσης κτλ. Να πω το εξή. Ε, Ζούμε σήμερα ε, σε ένα καθεστώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία που βλέπουμε να ξετυλίσσεται μια μεγάλη ταξική σύγκρουση mm. και που σύσσωμος ο γαλλικός λαός και οι εργαζόμενοι αποκαλούν τον Μακρόν πρόεδρο των πλουσίων με μίσος. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα σε όλο τον κόσμο ότι δεν ζούμε πουθενά σε μια κανονική με ή χωρίς αγωγικά ε, δημοκρατία. Όπως μπορεί πολλοί κόσμος να έχει στο νου του ή... Ε, δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει. Ή να, να ελπίζει, Πού ναι. ζούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που σαρώνεται από προβλήματα τα οποία γεννάει ένα καπιταλιστικό σύστημα σε τρομακτική κρίση και σύψη, περιβαλλοντική καταστροφή, φαραωνικές ανισότητες συγκέντρωση του πλούτου σε λίγου, πόλεμο με την απειλή ακόμα και των πυρηνικών. Και αυτό το πράγμα, ποιο, ποιοι το διαχειρίζονται, Κυβερνήσεις και καθεστώτα που είναι ουσιαστικά μια κλειστή ελίτ πολιτικών πλουσίων και καπιταλιστών, οι οποίοι αρνούνται και τον παραμικρό συμβιβασμό. Με όλους τους από κάτω. Δηλαδή, λένε ανοιχτά στους εργαζόμενους, τους φτωχούς την νεολαία, εμείς σας έχουμε κυρίξει τον πόλεμο και δεν πρόκειται να σταματήσουμε ε, μέχρι την ε, οριστική ε, συντριβή σας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό, με κυβερνήσεις σαν αυτές που συζητούσαμε πριν, οι οποίες να στείνονται όπως όπως, ε, α είναι και μειοψηφία μέσα στην κοινωνία, αν πάρουμε mm. δηλαδή και τα συνολικά ποσοστά. Ε, και βέβαια με μηχανισμούς καταστολής, διαφθοράς, αυτά τα βρωμερά σκάνδαλα τα οποία δικαίως έχει αειδιάσει ο κόσμος, προκειμένου να μην σταματήσει η, χρυσή βροχή του κέρδους, το οποίο ας πούμε, συγκεντρώνεται σε τρομακτικό βαθμό από τη μια μεριά και σε τρομακτικό βαθμό η φτώχεια, η εξαθλίωση, η απόγνωση. Και σε λίγους από τη μια πλευρά. Η απόγνωση φυσικά από την, άλλη. είναι δηλαδή αυτό που λέμε μια δημοκρατία των πλουσίων, έτσι. Ε, η οποία εδώ είναι το ζητούμενο, δεν ξεκουνιέται με κάλπες αυτό το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς, για να ε, κάνω και την, ναι. ε, την κυβερνητική ε, συζήτηση την οποία με, με ρωτήσατε, ε, μόνη λύση είναι η ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαία, όχι βέβαια ε, ώστε απλά να πηγαίνουν και να πηγαίνουν και να μην φτάνουν πουθενά, ώστε να φτάσουν σε μια ε, πραγματική αλλαγή, όχι μόνο πολιτική και κυβερνητική, αλλά κοινωνική, σε μια βαθιά τομή που θα πειράξει τα ιερά και τα όσια του συστήματο. Σε αυτό που ονομάζουμε εμεί μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, που θα βγει και θα στηρίζεται μέσα από τα δικά μα των εργαζομένων και τη νεολαία όργανα και αγώνε, σε χώρους δουλειά μέχρι πανεθνικά, και που θα είναι μια εργατική δημοκρατία. Με άμεσου ε, εκλεγμένου και ανακλητού αντιπροσώπου που δεν θα έχουν βέβαια καμία σχέση και με τα σημερινά παχυλά προνόμια βουλευτών, ευρωβουλευτών ε, mm -hmm. κτλ. Αυτό, με λίγα λόγια, είναι το περιεχόμενο μια πραγματική ρήξη τομή ε, και σύγκρουση και εδώ να δούμε πώ αυτό συνδέεται με τα καθημερινά προβλήματα, γιατί mm -hmm. το θέμα δεν είναι μια ιδεολογία. Ναι. Έτσι, αλλά στον... στην πράξη στον πώς αέρα, ναι, έτσι, είναι, Αυτό είναι το σημερινό πε περιεχόμενο, αυτό που λέμε εμείς και το έχουμε και στην καμπάνια μας, νομίζω είμαστε μια από τις ελάχιστες δυνάμεις που το κάνουν αυτό, του αγώνα για το σοσιαλισμό σήμερα. Έτσι, δηλαδή για μια άλλη κοινωνία που δεν θα έχει σχέση με αυτά τα εκτρώματα ε, τα σταλινικά, που θα βάλει στο επίκεντρο τις ανθρώπινες ανάγκες, τον εργαζόμενο άνθρωπο, που είναι ο παραγωγός όχι μόνο του πλούτου, αλλά και ο κινητήρας κάθε προόδου που θα φέρει στην επιφάνεια τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνεργασίας ε, διεθνούς και ε, υπέρ, των, ε, υπέρ των αδύνατων και που στο τέλος τέλος, για να ε, ξετινάξουμε σιγά σιγά και αυτή τη λάσπη δηλαδή απέναντι στο σοσιαλισμό, θα έχει έναν δημοκρατικό σχεδιασμό σε όλες τις κρίσιμες επιλογές, ενέργεια, διατροφή, αθοπλισμός κτλ, ε, βασισμένο που όχι βέβαια σε καμία σοφία, κανενός ε, ηγέτη, μεσία ε, κτλ. Ε, αυτά δηλαδή τα καθεστώτα που απέτυχαν στον υπαρκτό ε, σοσιαλισμό, ναι. ε, αλλά σε μία επέκταση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, πρωτόγνωρη ε, και φυσικά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτές τις ε, διεφθαρμένες και σάπιες δημοκρατίες των πλουσίων. Επομένως, είπα και για την κυβερνητική, το θέμα είναι πώ θα το ξεκινήσουμε Α, αυτό, αυτό από το σπίτι. Από το σπίτι που παίρνει τα φαντ, από το ρεύμα που είναι κομμένο, ε. από το μισθό που τελειώνει στα μισά του μήνα και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν στην πράξη θέλω να μου πείτε πώ θα γίνει. Αυτό ξεκινάει από κάτω. Έτσι ξεκινάει από το λαό ξεκινάει με την, με, να, 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 υπάρξει μια οργάνωση ούτω ώστε αυτό που μεταφέρετε προηγουμένω, όταν σα έλεγα ότι δεν έχουμε αυτή την κινηματική. Δεν βλέπουμε να καταγράφεται αυτή η κινηματική δυναμική. Ε, μπορεί να υπάρξουν αυτά που πολύ σωστά είπατε, υπήρχαν οι κινητοποίησει των φοιτητών, οι κινητοποίηση, των εκπαιδευτικών, των γιατρών, αλλά όλα αυτά Ηταν απο, αποσπασματικά, δηλαδή αφορούσαν ένα συγκεκριμένο χώρο εργασιακό. Αυτό που είδαμε στη Γαλλία, επειδή φέρετε το παράδειγμα σε αντιδιαστολή, είδαμε τον κόσμο να βγαίνει πράγματι στου δρόμου, να υπάρχει δηλαδή αυτή η συλλογικότητα. Είδαμε για επιμέρε η Γαλλία να παραλύει και ο κόσμο να είναι στου δρόμου. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει. Εδώ ακριβώ είναι, είναι το μεγάλο ζήτημα. Ε, δεν θα πω καλά στη Γαλλία άσχημα εδώ, άλλε φορέ είναι καλά εδώ και. Ναι, εγώ το λέω ω εικόνα όμω, ναι. ω εικόνα έτσι όπω καταγράφεται. Ε, εδώ είναι το μεγάλο κλειδί. Χρειάζεται ακριβώ αυτό που λέμε. Παντού η ενότητα, ο συντονισμό και η κλιμάκωση, δηλαδή η ανάπτυξη αυτών των αγώνων. Αυτό ξεκινάει από ένα πρώτο απλό πράγμα, ότι πρέπει ο κόσμο τη δουλειά, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι νέοι, να βάλουμε κάτω και να ενωθούμε πάνω σε αιτήματα απλά σε θέματα κλειδιά που μας ενώνουν όλους εμάς τη μεγάλη πλειοψηφία του 80, του 90, του 95, του 99% της κοινωνίας. Ε, ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα αγώνων, από πού ξεκινάει. Mm -hmm. από και πώς μπορεί να συντονιστεί αγώνες όλο Από σε κάθε γειτονιά ενάντια στους πληστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματο, mm -hmm. από αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, μέχρι σε γενικές απεργίες ε, με διάρκεια, ε, που να απαιτούν και να επιβάλλουν αυξήσεις στους μισθούς, συλλεγικές συμβάσεις και να σπάνε στην πράξη όλο αυτό το, το βραχνά των αντιαπεργειακών και αντισυνδικαλιστικών μέτρων, όπως είχαμε πρόσφατα με τον νόμο ε, Χατζηδάκη, σημαίνει ε, λύσεις όπως ε, πραγματικά όχι στις ιδιωτικοποίησεις, που σημαίνει το αντίστροφο, δηλαδή η εθνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων, των υποδομών, των κρίσιμων, ε, θεμάτων όπω το νερό, τα τρένα, οι επικοινωνίε, η ενέργεια, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία ε, προ όφελο των εργαζομένων. Σημαίνει και κάτι που θα τολμούσα να πω ότι κάνει τζιζ για όλο το επίσημο πολιτικό σκηνικό. Σημαίνει όχι απλά μια μείωση του ΦΠΑ που είναι απαραίτητη, έτσι. σημαίνει αντίστροφα βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και τα κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούν να βρεθούν. Οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν ένα κοινωνικό ε, πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα, περιορισμού τη φτώχεια που εξαπλώνεται ραγδαία, ή για να δώσουμε και ένα πρακτικό παράδειγμα, έτσι μπορεί να γίνει και εφικτή η μοναδική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που χτυπάει την κοινωνία και ειδικά την νεολαία, δηλαδή ένα δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων για την κατασκευή εργατικών και λαϊκών κατοικιών. Αντί ας πούμε, να τρέχουν οι νέοι άνθρωποι, ειδικά να δανείζονται με επιτόκια που ανεβαίνουν διαρκώ και να αλυσοδύνονται ας πούμε στο χρέο σε μια ζωή που είναι το κοινό πρόγραμμα και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Η πρώτη λοιπόν προσπάθεια για την ενότητα ξεκινάει στο να κοιτάξουμε, να συνεννοηθούμε που χτυπάμε. Το δεύτερο τεράστιο ζήτημα ε, για την ενότητα είναι το πώς πρέπει να οργανωθούμε ε, για αυτό το πράγμα. Εδώ ε, και είναι πραγματικά ένα κρίσιμο ε, στοιχείο. Δεν είναι λύσεις που τις έχει κανένας τεχνοκράτης. Και θα αναφερθώ μετά και σε αυτό το περίφημο σχέδιο το τεχνοκρατικό που κυκλοφορεί όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι λύσεις που έρχονται απλά με περισσότερους βουλευτές. Δηλαδή και 50 βουλευτές να πάρει η ΟΚΔΕ ή γενικότερα η άκρα και ναι. επαναστατική αριστερά. Ε, ξαναλέω ζούμε σήμερα σε ένα καθεστώς που δεν ξεκουνιέται με κάλπες και βουλευτές. Είναι λύσει που δεν υπάρχει κανένα σωτήρα να τι φέρει ε, έτοιμε. Στο τραπέζι. Είναι λύσει που μπορούν μόνο να επιβληθούν με το δίκαιο τη εργατική τάξη, με τον αγώνα των εργαζομένων, των φτωχών και τη νεολαία, που εδώ είναι το σημείο κλειδί, και αυτό αν θέλετε κάνανε και οι συνάδελφοί μα και οι συναγωνιστέ και σύντροφοί μα στη Γαλλία, έτσι, με του οποίου έχουμε και τακτικέ επικοινωνίε, ε, να βασιστούν σε επιτροπέ. Σε συνελεύσεις, στους χώρους δουλειάς, σε αναγέννηση όσο μπορούν των σωματείων τους χωρίς να τους μπλοκάρει η οποιασδήποτε απόχρωση γραφειοκρατία στην προσπάθεια να υπερασπίσουν τις κινητοποίησεις τους στο δρόμο ενάντια στα χτυπήματα της αστυνομικής ε, καταστολής ακόμα-ακόμα στη διάρκεια και την αποφασιστικότητα. Δηλαδή ότι δεν θα κάνουμε μια κινητοποίηση για να μείνουμε στα μισά του δρόμου και να πούμε εντάξει νικήσαμε πάμε τώρα mm. να αλλά θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Ε, φυσικά δεν έχουμε αυταπάτε ε, και νομίζω δεν έχει και πολλοί κόσμο αυταπάτε. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, είναι ένα πρόγραμμα όχι συζήτηση, είναι ένα πρόγραμμα ρήξη. Ε, Σύγκρουση, για να σύγκρουσης, μην <χαι> παρεξηγηθώ έτσι και με το πρόγραμμα εκεί του Μέρα 25. Έτσι. Ε, δηλαδή, όπω λέμε και στην καμπάνια μα, είναι και μία από τι κεντρικέ μα αφήσει. Ε, για να ανασάνουμε κάπως εμείς πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι. Πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι. Ε, εν ολίγης, αυτό είναι το πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο για τους ε, αγώνες και παλεύουμε καθημερινά. Ε, φυσικά ε, σημαίνει κάθετη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, ε, με όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο ασφικτικά ε, περιορίζει, τη σύγκρουση, όχι βέβαια για να απομονωθούμε κάπως σε μια γωνιά και να λέμε έχουμε ε, εδώ πέρα μια εθνική λύση να ε, δείξουμε, δηλαδή από τη μια μεριά εμείς είμαστε υπέρ και της εξόδου από, ε, από το Ευρώ, και ναι. της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και του εθνικού νομίσματος, Μαζί με ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα. Άρα, επιστροφή στο εθνικό νομίσμα. βέβαια, Ναι, εμείς είμαστε υπέρ του εθνικού νομίσματος, Όχι βέβαια ξερά. Χρειάζεται μια σειρά από αυτά τα ε, ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα τα οποία ε, περιέγραψα. Ε, ε, όχι για να απομονωθούμε, ξαναλέω, κάπου σε μια γωνιά της Ευρώπης, αλλά για να ενωθούμε ακριβώς με τα κινήματα και τους αγώνες των εργαζομένων, των φτωχών τη νεολαία, όπω και των ε, ανθρώπων που αγωνίζονται στη Γαλλία. Εδώ, αν θέλετε, είναι και τεράστια διαφορά που ε, θεωρούμε αδιέξοδο και ε, αδιέξοδο τέλος πάντων και ανεπαρκές το πρόγραμμα και το τρόπο με τον οποίο κινούνται και τα κόμματα τα μικρότερα της αντιπολίτευσης της κοινοβουλευτικής, δηλαδή το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 και ούτω καθεξής. Ε, άρα είναι ούτως ή άλλως σε διαφορετική κατεύθυνση τα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα, από την δική σας λογική, από τη δική σας φιλοσοφία. Ενώ τα μικρότερα κόμματα. Ε, και, ναι. Να προσθέσω κάτι στην ερώτησή μου αυτή. Ε, μιλάμε για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πάμε στα εξοκοινοβουλευτικά. Με τα υπόλοιπα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, ε, με τα κόμματα που βρίσκονται στον δικό σας χώρο, τον αριστερό, έχετε κοινά σημεία επαφής ή όχι? Ε, κοιτάξτε, στον ε, απειροελάχιστο χρόνο που δίνει αυτή η δημοκρατία των πλουσίων, που είπα σε ένα κόμμα σαν εμάς, δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε αυτά. Τέλο πάντων, να πω Όχι, για να λέω, μην. Το λέω ναι. γιατί μιλήσατε για, για μην... συλλογικότητα. Για Εάν μην μπορούσε θεωρηθεί... <laughs> να βρεθεί. Για να μην θεωρηθεί ότι είπε εκφεγβο. Ε, Εμεί με του συναγωνιστέ τη εξοκοινοβουλευτική, πιο σωστά τη άκρα και επαναστατική αριστερά, έχουμε ε, συντροφικέ σχέσει, ναι. έχουμε συνεργασία. Παλεύουμε μαζί στου αγώνε, τι απεργίε. Αν είχαμε χρόνο, θα παριθμούσα τι πρωτοβουλίε που έχουμε πάρει μαζί. Ήμασταν μαζί ε, ενάντια στα πρόστιμα και στι χουντοαπαγορεύσει, στην υπεράσπιση αγωνιστών, στην απόκρουση τη πανεπιστημιακή αστυνομία, σε πρωτοβουλίε ενάντια στον πόλεμο. Έτσι. Ε, όλα αυτά μια χαρά ε, μπορούν να γίνουν και τα κάνουμε. Ε, βέβαια, το θέμα δεν είναι να υπάρχει μία ενότητα μόνο κάπου στην κάλπη. Αυτό όμω είναι ένα ευρύτερο θέμα και κάπου στο ψηφοδέλτιο. Το ζήτημα είναι η ενότητα στο δρόμο. Από εκεί και πέρα. Νομίζω φέτος το μεγάλο σόσε και ο μεγάλος χαμός γίνεται σε Εθνικιστές, mm -hmm. κριφοφανεροάκρωδεξιος. Ναι. Να έρθουμε λοιπόν και εκεί. Γιατί γίνεται; Να πάμε κύριε, να πάμε κύριε, λίγο. Γιατί έρχεται, γίνεται αυτό; Να πάμε να πάμε λίγο να δούμε όμως και τι γίνεται με το κουκούέ και το μέρα 25. Να πάμε και εκεί. Γιατί να πάμε. είπαμε ένα πρόγραμμα αγώνων, είπαμε ένα στόχο το σοσιαλισμό, να δούμε και με ποια εργαλεία γίνονται ναι. αυτά τα πράγματα. Γιατί και πάμε λοιπόν συμβαστεί. για το ΜΕΡΑ25 και για το κουκούε Γι' αυτό προηγουμένω σα είπα, αν έχετε κάποια. Ε, μια κοινή βάση ή ένα κοινό τόπο με κόμματα που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και βρίσκονται στον χώρο που είστε κι εσείς, αλλά και με εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, ούτω ώστε αυτή η συλλογικότητα ναι, να πάρει για και για μεγαλύτερο την, έβρος. Για την άγρα και επαναστατική αριστερά σας απάντησα, οι σχέσεις ναι. μας είναι συντηρητικές, και μου για τα, τα, για τα λοιπά. κοινοβουλευτικά κόμματα. Ε, για το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Ε, εμείς φυσικά και δεν θα είχαμε κανένα λόγο, σκοπού να αρνηθούμε ε, την κοινή δράση ε, σε οτιδήποτε. Έτσι. Mm -hmm. Και όχι απλά με κόμματα όπως το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, αλλά και με κάθε εργαζόμενο, με όποια άποψη έχει, με όποια αυταπάτη έχει και ούτω καθεξής. Ε, εδώ όμω υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα ε, για τη στάση του ΚΚΕ και του ε, ΜΕΡΑ25, που όπως είπα θεωρούμε την πολιτική τους και την πρακτική τους ε, αδιέξοδη για τους εργαζόμενου και την νεολαία ε, και όπως ε, λέμε ε, δεν υπάρχει λύση με λόγια στη Βουλή. Γιατί το λέμε αυτό. Να ξεκινήσω λίγο με το κουκούε. Δύο πρόσφατα παραδείγματα. Ε, υπερψήφισε το επίδομα των 600 ευρώ στους ένστολους. Mm -hmm. ε, αυτό είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν έχει καμία σχέση με μια κομμουνιστική πολιτική και απλά ε, ξεπλένει ε, τους μηχανισμούς καταστολής και ε, αυτά τα οποία κάνουν. Ε, δεύτερο, το τεράστιο ζήτημα των τεμπών, με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου ε, στον δρόμο. Στην πραγματικότητα, ε, κάτω από πολλά ε, παχιά λόγια, ομιλίες και τα λοιπά, το ΚΟΚΟΕ δεν έθεσε το κέριο ζήτημα. Δηλαδή ότι πάμε εδώ και τώρα να αναπτύξουμε αυτό το κίνημα, να το κάνουμε μια ρωμαλαία διεκδίκηση να επιστρέψουν οι σιδηρόδρομοι στο δημόσιο, για την εθνικοποίησή τους. Ακούσαμε πολλά, ε, υπήρχε μια γενικολογία ότι και κρατικό και ιδιωτικό παραμένουμε στον καπιταλισμό, Δηλαδή πράγματα τα οποία δημιουργούν μια σύγχυση γιατί, όχι γιατί θα διαφωνήσουμε εμείς που είμαστε μια πολύ πιο μικρή δύναμη ε, ιδεολογικά, αλλά γιατί δεν βάζουν ένα μάχημο στόχο πάλις για τους εργαζόμενους. Να τους πούνε πάμε τώρα να χτυπήσουμε εκεί για να πετύχουμε μια νίκη που πραγματικά έτσι θα αλλάξει και ο ε, συσχετισμός. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή καταλήγει... Ε, κάποια στιγμή, και έτσι αντιμετωπίζει γενικότερα το κούκουέ του αγώνε, η ηγεσία του δηλαδή. Δηλαδή, κάποια στιγμή πατάμε ένα κουμπί, λέμε φτάσαμε ως εδώ, στοπ, κάπου στα μισά του δρόμου. Τώρα είναι η ώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματα, δηλαδή να δώσουμε περισσότερε ψήφου και περισσότερε βουλευτέ. Δεν αλλάζει έτσι ο συσχετισμό, δεν κλονίζεται έτσι αυτό το σημερινό μαύρο καθεστώ ε, το οποίο περιέγραψα. Γι' αυτό ε, λέμε ότι ε, παρά έτσι τις, ομιλίε, παρά τις πολλές ομιλίες, τα παχιά λόγια, στην πραγματικότητα... Η, είναι μέρος η του συστήματος, γραμμή, συστήματος εννοείται. Να το πω πιο σωστά, υποκλίνεται στις κρίσιμες Μάλιστα. στιγμές. Η γραμμή του... Ε, είναι διασπαστική πολλέ φορέ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργείται με την πρακτική των ξεχωριστών κινητοποιήσεων συγκεντρώσεων. Αλλά ορισμένε φορέ υπάρχει και μία υπόκληση στην εφαρμογή ε, μέτρων όπω του νόμου Χατζηδάκη. Για παράδειγμα, ας πούμε, σε συνδικάτα όπου έχουν νομιμοποιηθεί από τη μεριά του Κουκουέ αντιπρόσωποι από ηλεκτρονικέ εκλογέ. Ένα τρομακτικό πρόβλημα που ήρθαν όμω χατζηδάκι να επιβάλλει την κρατική κυδαιμονία στον εργατικό συνδικαλισμό. Ε, και βέβαια υπάρχει το, το, το τεράστιο ζήτημα ότι η ηγεσία του Κουκουέ δεν μπορεί να ξεκολλήσει από την εξήγνυση του σταλινισμού. Ε, είναι αποκρουστικά καθεστώτα, μονοκομματικέ δικτατορίε, που έκαναν τεράστια ζημιά δυσφυμώντα την αναλλακτική λύση και το απελευθερωτικό την απελευθερωτική πνοή που είχε δώσει ο σοσιαλισμός. Αυτό είναι ένα ιστορικό έγκλημα σε βάρος του εργατικού κινήματος, ενώ του σταλινισμού, έτσι, το οποίο αλλήμον, αν το αποσιωπούμε ή αν επιτρέπουμε να επαναληφθεί. Ε, συγκεντρώνοντας τα όλα αυτά, εμείς λέμε ότι η ψήφος του ΚΚΕ δυστυχώς δεν είναι μία ψήφος ενίσχυσης των αγώνων, αλλά μπαίνει τελικά σαν ένα εμπόδιο για την ευρύτερη ανάπτυξή τους και αν θέλουμε να χαράξουμε μία νικηφορά προοπτική. Τώρα για το 25. ΜέΡΑ25, ε, καταρχάς νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί από την πλευρά μας ε, δεν πρόκειται για ένα, ένα αριστερό σχηματισμό. Ναι. Ε, έχει μια αστική πολιτική, θα εξηγήσω τι εννοώ, ε, και προήλθα σαν ένα ξεφτίσμα του παλιού ε, ΣΥΡΙΖΑ. Σύριζα. Ε, εμφανίζει εδώ η εκεί τη λέξη «σοσιαλισμός» όχι με καμία σαφήνεια, δεν ξέρει και κανείς ας πούμε τι εννοεί, ε, και τώρα τελευταία έχει συμμετάσχει ή εμφανιστεί και σε ορισμένες κινητοποίησεις κάπως για να ε, ψαρέψει, ας πούμε, σε κάποια ε, νερά. Αλλά αυτά δεν αλλάζουν την ουσία. Να πω πιο συγκεκριμένα για το επικεφαλής του, το ε, Γιάννη Βαρουφάκη. Ε, συγγνώμη, αλλά δεν ξεπλένονται όλα με την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, η συνθηκολόγηση του Ιουλίου του 2015... Ε, κάπως προετοιμάστηκε. Προετοιμάστηκε με συμφωνίες, τεχνοκρατικές ήταν κι αυτές, της αναγνώρισης και της αποπληρωμής του χρέους, δηλαδή μιας παραλλαγής mm -hmm. των, ε, των μνημονίων. Ε, αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ε, και αν έρθουμε στο σήμερα. Ε, το μεγάλο ζητούμενο είναι το εξής. Ακούμε για έναν ε, ρεαλισμό, ακούμε, ας πούμε, για τεχνοκρατικές ε, λύσεις, ε, και ε, εξήγησα και πριν. Ε, δεν υπάρχει καμία σαφήνεια για τα κρίσιμα ζητήματα. Πού βρίσκεται σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα. Πού βρίσκεται σήμερα η οικονομική κρίση. Τι γίνεται με το ΕΕ, ε, με την ΕΕ, συγχωρείτε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ναι. το ΝΑΤΟ ή του ολιγάρχε, καπιταλιστέ έπρεπε να πούμε, αλλά τέλο πάντων βρήκαμε μία νέα λέξη εκεί, του ολιγάρχε που λέει ο, ο Γιάννη Βαρουφάκη και το ΜΕΡΑ25 ότι θα χτυπήσει. Δηλαδή, ε, πραγματική ρήξη, για να χρησιμοποιήσω το ίδιο σύνθημα, σημαίνει κάποιε κρίσιμε επιλογέ. Σημαίνει εθνικοποιήσει, σημαίνει διαγραφή του χρέου, χωρί πολλά πολλά παζάρια που είδαμε που οδηγούν οι αμοιβαία εποφελεί συμβιβασμοί. Ε, σημαίνει να φύγουν οι βάσει, σημαίνει να μειωθούν οι εξοπλιστικέ δαπάνε. Σημαίνει όλα αυτά. Και αναρωτιέται κανεί, δηλαδή, αν αυτά είναι να προχωρήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Οι ολιγάρχε, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, θα κάθονται ευγενικά και θα κοιτάνε. Δεν θα κάθονται ευγενικά και να κοιτάνε. Και πώ θα επιβάλλει Έτσι. με την επίκληση του ρεαλισμού ή του ΜΕΡΑ25 αυτέ τι ε, λύσει. Θέλω να πω για όλα αυτά: δεν ακούμε τίποτα. Και ο λαϊκό κόσμο δεν ακούει τίποτα. Ακούει και ναι και όχι και ίσως και λίγο απ' όλα. Εάν μιλάμε για τέτοιε πραγματικέ ρήξει, δηλαδή για κρίσιμε ταξικέ επιλογέ, αυτό που είπαμε και εμεί πιο πριν, το να πληρώσουν οι πλούσιοι. Αυτό πλούσια. πρέπει να το κάνουν οι άνθρωποι μέσα στην εργατική τάξη, με εμπιστοσύνη στι δυνάμει τη, λιώνουν τα παπούτσια στου αγώνε και τι απεργίε. Δηλαδή, ξαναλέω, όταν οι ολιγάρχε, οι ΕΕ, το τον εκβιασμό του, τι θα γίνει, θα οργανώσει το επιτελείο, ε, δεν το λέω ειρωνικά, δεν έχω κάποια ε, πρόβλημα με καμία επαγγελματική ειδικότητα, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά ακαδημαϊκών και δικηγόρων του ε, ΜέΡΑ25, ε, την εργατική τάξη σε απεργίες, σε διαδηλώσεις, σε καταλήψεις. Ε, δη, Άρα λέτε δεν ότι αυτό βγαίνει, δεν μπορεί αυτό, να γίνει. Αυτό, αυτό δεν, αυτό δεν, βγαίνει αυτό το, δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Και επομένως συγκεντρώνοντας τα λίγο όλα αυτά, ε, ε, είναι μία ψήφος που δεν ε, μπορεί ε, ούτε καν να πετύχει αυτό που λέμε το μικρότερο κακό που πάντα οδηγεί στο μεγαλύτερο. Επομένως εδώ τώρα μπορώ να πω και δύο λόγια για μας σαν χρήσιμο εργαλείο, ναι. εργαλείο. Σαν χρήσιμο σαν... εργαλείο σαν την και σαν τον τρόπο για να επιτευχθούν όλα αυτά τα οποία μας Έτσι. περιγράψετε. Και να πληρώσουν οι πλούσιοι αυτό που λέτε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, ε, Εντάξει, θα πω με πολύ απλά λόγια, γιατί νομίζω και ο χρόνος μας σιγά σιγά ναι, ναι. Ε, τελειώνει. Ε, το μεγάλο ακριβώς πρόβλημα είναι πώς μπορούν οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι νεολεά, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλο τον κόσμο, να ανοίξουν ένα δρόμο, να επιβάλλουν ορισμένες λύσεις που να βελτιώνουν αυτή την κατάσταση. Εμείς λέμε ρητά. Αυτές οι λύσεις μπορούν να έρθουνε Μόνο αν ε, αποφασίσουμε ότι στις σημερινές χούντες, με χωρίς εισαγωγικά, δεν θα τις ξεκουνήσουμε με εύκολες λύσεις, με ψήφο και με κάλπες. Ε, θα τις ξεκουνήσουμε μόνο με ταξικές συγκρούσεις και ξεγέρσεις. Η άλλη άποψη, μίας σε εισαγωγικά εύκολες λύσεις, ε, δεν κατηγορώ τον λαό φυσικά και τους okay. εργαζόμενους που τη δοκίμασαν, έτσι. δοκιμάστηκε. Δεν πέτυχε. Δηλαδή είναι όλη αυτή. η οι... Σε εισαγωγικά προοδευτικοί σχηματισμοί που βλέπουμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα τέτοιο ξεκίνησε από αριστερό για να ε, καταλήξει σήμερα σε αυτή την ε, κατάσταση. Έτσι. Οι οποίοι υπόσχονται μια εύκολη λύση, σήμερα παίρνει άλλα λόγια, τεχνοκρατική, ρεαλιστική, μπορούμε, αλλαγή κτλ., μικρότερο κακό. Οι οποίοι στην πρώτη δυσκολία αυτοί οι σχηματισμοί κλατάρουν, σπάνε και αφήνουν πίσω του τα συντρίμια τη απογοήτευση και μια κατάσταση μέσα στο κίνημα, στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, που υπάρχει απόλυτη σύγχυση και απογοήτευση. Εδώ ε, έχουμε και εμείς να πούμε σαν το εξής. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία. Χρειαζόμαστε, όπως λέμε, μια νέα επαναστατική δύναμη, ε, που θα είναι τόσο ανθεκτική και σταθερή, όσο σκληρή είναι και η εποχή η οποία ε, ζούμε, ναι. που θα έχει, όπως μου είπατε στην αρχή, μια στέρεα εργατική και, φυσι... και κομμουνιστική φυσιογνωμία, δηλαδή και ο μαρξισμός δεν είναι λόγια για να τα λέμε έτσι φαφλατάδικα, που ε, αυτοί που συμμετέχουν, που τη στηρίζουν και που ηγούνται, αν θέλετε, αυτή τη οργάνωση, θα είναι αγωνιστέ, τίμοι, εργάτε, φτωχοί και νέοι, που παλεύουν μέσα στου χώρου δουλειά, μέσα στι γειτονιέ, μέσα στα κινήματα και του αγώνε, που έχουν το μερτικό του σε διώξει, σε πρόστιμα, σε καταστολή, σε απολύσεις και τα λοιπά, και που βέβαια δεν θα τα παρατάνε στην πρώτη δυσκολία θα παλεύουμε μια ενωτική πολιτική με ένα πρόγραμμα όπως προσπάθησα να παρουσιάσω. Μια τέτοια δύναμη πρέπει να χτίσουμε. Εδώ είναι αν θέλετε και ένα ιδιαίτερο στοιχείο μας ότι δεν βλέπουμε το ζήτημα της ενότητας απλά σαν μια εκλογική συγκόλληση Δηλαδή, mm. ας μαζευτούμε να πάρουμε να όλοι πάρει μαζί πάρει μια ψήφια, και κάποιος ξέρει που θα βρεθεί ναι. ο καθένας. Αυτό είναι ο δύσκολος, αλλά πιστεύω ωραίος αγώνας που πρέπει να δώσει η εργατική τάξη και θέλουμε να είμαστε και είμαστε κομμάτι ε, αυτού του αγώνα. Ε, δεν μπορεί το σύστημα το καπιταλιστικό και στην Ελλάδα και τον κόσμο να δώσει καμία λύση. Το βλέπουμε να βουλιάζει διαρκώς στη σύψη, στα σκάνδαλα, σε ασφυκτικά καθεστώτα δημοκρα... τύπου δημοκρατίας των πλουσίων, σε μια περιβαλλοντική κρίση που απειλ... απειλεί να τα σαρώσει όλα, mm -hmm. στην απειλή του πολέμου που ε, δυστυχώς έχουν μπει στο κάδρο και τα πυρηνικά, αυτό το πράγμα απαιτεί την αναγέννηση. Α... Απαιτεί, με συγχωρείτε, να ξαναπιάσουμε το νήμα των παραδόσεων του εργατικού κινήματο, όχι για να λέμε ωραίε ιστορίε, οι λίγο μεγαλύτερε στου μικρότερου και οι λίγο μεγαλύτερε σε εμά. Ε, αλλά για να χαράξουμε ξανά μία νέα ε, προοπτική νίκης, μία νέα επαναστατική προοπτική. Ε, αυτή, πιστεύουμε, είναι η προσπάθεια που κάνει και γι' αυτό η πιο χρήσιμη επιλογή της ψήφου στην οργάνωσή μας, την ΟΚΔΕ, την, ΟΚΔ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν είναι ότι μέσα από, ε, από το κίνημα, μέσα από μία επανάσταση και σε, με, σε σύγκρουση με, το ε, με τον καπιταλισμό και με το... Με, με, την, με, με αυτό που βιώνουμε όλοι από άποψη έτσι, συγκεκριμένων πολιτικών, μια ρήξη για να φέρει την ανατροπή. Με, με μια επαναστατική πολιτική, όχι απλά με μια ενότητα στην κάλπη, με στόχο τον αγώνα για τον σοσιαλισμό, που δεν έχει καμία σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες, θα βασίζεται σε μια πλουραλιστική εργατική δημοκρατία, με μπροστά και στην πρώτη γραμμή ανθρώπου τη δουλειά, εργάτε νέου και φτωχού, αγωνιστέ τίμιου, που είναι έξω από τα επίσημα τζάκια και το, παιχνίδι, και το επίσημο παιχνίδι τη πολιτική. Με μια πολιτική διεθνιστική που αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα σήμερα είναι διεθνή και ο αγώνα Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι μια πολιτική σύγκρουση με το σύστημα, κύριε Σκεύο. Ή είναι μια πολιτική σύγκρουση και μετά άλλο, ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης. Είναι μια πολιτική σύγκρουση με το σύστημα. Ναι. Είναι μια πολιτική ριζικής αναδιοργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Mm -hmm. ριζική αναδιοργάνωση τη ε, οικονομία και τη κοινωνία. Ριζική αναδιοργάνωση τη οικονομία σημαίνει ε, την κοινωνικοποίηση, την πλατιά εθνικοποίηση όλων των κρίσιμων τομέων. Γιατί, Όχι, Ναι, για αλλά να... αυτό κάποιο πρέπει να το κάνει. Βεβαίω. Όχι να τα κουμαντάρει μία σοφή κεντρική επιτροπή ή ένα καλοδιαβασμένο ναι. και λαμπερό ακαδημαϊκός που θα βλέπουμε παντού το πρόσωπό του στι αφήσει και στα πάνελ, για να το διαχειρίζονται και να το αποφασίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ναι. με συνελεύσει, με επιτροπέ μέσα από του χώρου δουλειά, με την αυτοοργάνωσή του. Ε, Αυτό είναι ο πραγματικό σοσιαλισμός για τον οποίο παλεύουμε. Και επειδή με ρωτήσατε στην αρχή και το ρεύμα, το ιστορικό στο οποίο ανήκουμε τη τέταρτη διεθνού του επαναστατικού μαρξισμού, και είναι η μοναδική πραγματική εναλλακτική στα σημερινά διέξοδα. Η μοναδική πραγματική εναλλακτική, πότε, όταν από παντού οι κυβερνήσει, τα μίντια, αυτή η ελίτ, ορθώνει τη σκοτεινά του δόγματο, του θατσερικού δόγματο, δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμεί λοιπόν εκεί λέμε. Υπάρχει εναλλακτική, μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Λοιπόν, η... ε, ε, να πούμε ότι έχετε την, οργ... την συγκέντρωσή σας, είναι το ερχόμενο Σάββατο, έτσι, είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, το Σάββατο 13 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στα Αχαυτία. Σύνθμα... Στα δύο και όλου, στο κέντρο και... της Στα δύο και όλου, ναι βέβαια, να το πούμε. Και με βασικά συνθήματα να πληρώσουν οι πλούσιοι με μια αριστερά επαναστατική. Μπορούμε να νικήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα αν θέλετε κι εσείς να απευθυνθείτε στο, στους τηλεθεατές μας, στο εκλογικό σώμα, στους εκλογείς και να τους πείτε για ποιο λόγο ε, θα, επιλέξουν, θα μπορούν να επιλέξουν την ΟΚΔΕ στην κάλπη της 21ης Μάιου. Για ποιο λόγο να την επιλέξουν. Η στήριξη της ΟΚΔΕ είναι πρώτα απ' όλα ε, μια επιλογή και μία ψήφος που πηγαίνει ενάντια όχι μόνο στις κάλπες, στις 21ης Μαΐου, αλλά και στους αγώνες, ενάντια στο καθεστώς και στην κυβέρνηση και στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Είναι μία ψήφος που πηγαίνει κάθετα ενάντια σε όλο το επίσημο πολιτικό σκηνικό, σε όλα τα σενάρια που στείνονται για μία αδιέξοδη και καταστροφική προοδευτική διακυβέρνηση, όπως αυτή που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με λίγα λόγια δηλαδή όλο αυτό το παιχνίδι της αντεργατικής λαϊκής σταθερότητας, της συνέχισης της ίδιας και χειρότερης πολιτικής. Η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι πιστεύουμε η πιο χρήσιμη ε, επιλογή, γιατί ακριβώς ε, είναι μία δύναμη η οποία παλεύει καθημερινά μέσα στους αγώνες, με σταθερότητα, με πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα ε, και οι αγωνιστές που το υπηρετούν, που δεν ε, αλλάζει στην πρώτη δυσκολία ή δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, που έχει μία ενωτική πολιτική που βασίζεται στην ανάπτυξη και την ενότητα των αγώνων και που προσπαθεί να χαράξει ξανά ε, έναν πραγματικό δρόμο που ξεκινάει από τα σημερινά προβλήματα της φτώχειας, της ακρίβειας, ε, του πολέμου, της καταστολής και θέλει να το φτάσει αυτό το πράγμα μέχρι μία πραγματική νίκη που πραγματική νίκη είναι να ανοίξουμε το δρόμο για τον σοσιαλισμό. Αυτή είναι η σημασία της ψήφου ε, στην ΟκΔΕ στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Και λοιπόν. κυρίως στους αγώνες όλων των ημερών και της επόμενης μέρας. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ε, ήταν ο κύριος Σταύρος Σκεύος, εκπρόσωπος τύπου της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, μια μαρξιστική οργάνωση που όπως είπαμε παλεύει για τα σφαίροντα της εργατικής τάξη. τάξης και υποψήφιος στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, καλή επιτυχία κύριε Σκεύβο. Κύριε και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.